Δεν ξέρω, είστε ευτυχισμένος από το παιχνίδι της Τετάρτης. Εμείς δεν ξέρω αν άκουγες την εκπομπή πριν. Μιλήσαμε για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά μιλήσαμε και για κάποια πράγματα που γίνανε στο γήπεδο και δεν μας άρεσαν καθόλου. Θα ήθελα μια τοποθέτηση. Κοιτάξτε να σας πω. Σας απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Είμαι ευτυχισμένος και το έχω πει και στην ομάδα μου, σε όλα τα παιδιά και στους συνεργάτες μου, γιατί τερματίσαμε πρώτοι στο πρωτάθλημα της Εύβοιας και ήμασταν υγιείς πάνω απ' όλα. Παράλληλα, καταφέραμε να είμαστε και στους στόχους μας, να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία, να είμαστε πρώτοι και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μπαράζ. Φυσικά και είμαι ευτυχισμένος. Θα ήμουν ακόμη περισσότερο να είχαμε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο. Λοιπόν, εντάξει, όμως υπάρχουν και άλλες ομάδες αξιόλογες και αυτό δεν έχει σχέση με το τι μπορείς να κάνεις εσύ. Σχέση έχει και τι κάνει και ο αντίπαλος. Ανάλαβα, σου κάνω μια ερώτηση. Για το άλλο κομμάτι, για το κομμάτι που, για την επίθεση που δέχτηκε ο δημοσιογράφος, ο κύριος Χατζής. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν έχω ασχοληθεί όλη τη χρονιά καθόλου με όλους εσάς δημοσιογράφους. Και δεν το κάνω υποτιμητικά, φυσικά. Δεν φτάνει ο χρόνος μας και οι δυνατότητες της ομάδας, γιατί είχαμε και αρκετά προβλήματα, να ασχοληθούμε όπως θα έπρεπε. Οπότε κρατήσαμε μια ουδέτερη στάση και πίστευα ότι μέσα από τη δουλειά μας, από την επιμονή και την υπομονή που θα κάνουμε, σιγά σιγά θα ερχόντουσαν οι δημοσιογράφοι κοντά, όπως και ήρθαν σχεδόν όλοι. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και όλους τους δημοσιογράφους, δηλαδή δεν έχω προσωπική σχέση με κανέναν. Λοιπόν, τώρα για το περιστατικό, έτυχε να το δω με τα μάτια μου. Φυσικά και δεν μου άρεσε. Δεν σας κρύβω ότι μίλησα με το... Συγγνώμη, μου κατεβάσει λίγο την ένταση. Ναι. Μίλησα με τους ανθρώπους εκεί της Στίβας για το περιστατικό, όπως μίλησα και με την αστυνομία. Και πιστεύω ότι ήταν χρειάζομαι να το κάνω. Οι άνθρωποι μου μετέφεραν ότι έχουν κάποια προηγούμενα. Εμείς σαν ομάδα δεν είχαμε το χρόνο και τη δυνατότητα να προστατεύσουμε όχι μόνο το δημοσιογράφο και οποιοδήποτε άλλο περιστατικό θα μπορούσε να γίνει. Είμαστε απέναντι στην κυριολεξία σε αυτά τα περιστατικά, εντός και εκτός των γηπέδων. Και εγώ προσωπικά έχω δώσει μάχη και με τα παιδιά τα δικά μας να μην έχουμε το παραμικρό περιστατικό για να πουλήσουμε την άλλη πλευρά του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Δεν θέλω να μένουμε μόνο στα άσχημα πράγματα. Δεν θέλω να μένουμε μόνο στα άσχημα πράγματα, αλλά να πω ότι η συμπεριφορά του συγκεκριμένου τουλάχιστον κυρίου ήταν απαράδεκτη όχι μόνο σε έναν και σε δεύτερο. Και υπάρχει και το, νομίζω πως υπάρχει και το unfair ότι έχει δεχθεί παίχτης της Χαλκίδας τηλεφώνημα να του τρομοκρατηθεί, ή κακώς το λέω αυτό? Νομίζω κακώς το λέτε. Εγώ δεν γνωρίζω τουλάχιστον κάτι τέτοιο, που πιστεύω ότι αν είχε γίνει θα το γνωρίζα. Δεν είχαμε δηλαδή με τον πρόεδρο της Στίβας με τον πρόεδρο της Στίβας, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έχω μιλήσει αρκετές φορές τηλεφωνικά και με τον άνθρωπο δώσαμε το λόγο μας να διεξαχθούν και οι δύο αγωνιστικές μεταξύ μας με τους υπιότερους τρόπους και πιστεύω ότι το καταφέραμε. Μάλιστα. Εγώ δεν νομίζω ότι, καταρχάς έχουμε εδώ στην εκπομπή μας φιλοξενήσει δύο ποδοσφαιριστές, τον Αουχαλκής, τον Μόνο και τον Τσιβίκα. Ο Τσιβίκας για αυτό που κέρδισε το πέναλτι και τον γκολ που βάζει στη Μαλαισίνα τον είχαμε ακριβώς μετά στην επόμενη εκπομπή. Είπαν και οι δύο ποδοσφαιριστές ότι αυτή η ομάδα έχει μεγάλη χημεία, ότι αυτή η ομάδα είναι ομάδα και ότι δεν θα χάσει πουθενά. Ακούστε να σας πω κάτι. Όλοι μας έχουμε τα πλεονεκτήματά μας, τα μειονεκτήματά μας, τις αρχές μας και όλα αυτά στη ζωή μας που συμβαίνουν. Εγώ πάντα έκανα πολλές σχέσεις, γιατί δραστηριοποιούμε και σε άλλους τομείς, όπως στο κυνήγι, στο ποδόσφαιρο, σε ένα κοινοφιλικό όμιλο. Μου αρέσουν με λίγα λόγια τα κοινά. Έχουμε πετύχει σε όλες τις περιπτώσεις μόνο όταν ήμασταν πολύ καλοί φίλοι και μια καλή παρέα. Και πάνω απ' όλα να υπάρχει σεβασμό από όλους και για όλους. Εγώ σαν πρόεδρος στην ομάδα αυτή τη στιγμή
Οφείλω να δείξω πρώτος σεβασμός στους ποδοσφαιριστές μου, συνεργάτες μου, για να απαιτώ και από αυτούς το ίδιο. Πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα. Μιλάμε στα ίσα μεταξύ μας και δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα φέτος. Φυσικά παίζουμε ποδόσφαιρο και δεν θα πάμε σε μια φάση τώρα που μπορεί να διαμαρτυρήθηκε ένας ποδοσφαιριστής ή μεταξύ τους τα παιδιά. Και πιστεύω ότι είναι και μονόδρομος να ακολουθήσεις αυτή τη διαδικασία για να πεις ότι μπορείς να πας και πιο μπροστά. Μάλιστα, Γιώργο. Τώρα έχουμε το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ιόλο. Φαίνεται εύκολο, αλλά δεν θα είναι. Δηλαδή, ο Ιόλος ευθύνεται και για το ότι η Μαλεσίνα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την άνοδο, γιατί αν είχε χάσει την πρώτη αγωνιστική, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αν θα μου κάνατε την ίδια ερώτηση πριν ξεκινήσουν τα μπαράζ, ίσως να είχα και διαφορετική άποψη. Τώρα μιλάμε λίγο εκ του ασφαλούς. Δηλαδή, λέγανε αδύνατη ομάδα ο Αιώλος. Πήρε αποτέλεσμα μέσα στη Μαλεσίνα. Εμείς με δυσκολία τον κερδίσαμε. Στο 80 και κάτι. Στο 80 και κάτι. Ναι, ήμασταν καλύτερη ομάδα. Και οι ίδιοι άνθρωποι εκεί όλοι το παραδέχτηκαν. Σημασία όμως ότι στα μπαράζ δεν μετράει ο καλύτερος και οι εντυπώσεις, μετράνε μόνο οι βαθμοί. Κάθε μάτς είναι ένας τελικός, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Και πιστεύω ότι και η Θήβα που είχε μια πολύ καλή παρουσία μέσα στη Χαλκίδα, ίσως να φύγει το άγχος στο δικό μας. Δηλαδή μια κακή Χαλκίδα, μια καλή Θήβα. Κάτι το αντίστροφο έγινε εκεί και όλες οι ομάδες βράζουν στο ίδιο καζάνι. Τώρα εντάξει, μπορεί μια-δύο ομάδες να είναι λίγο καλύτερες, πάντως οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Ναι. Και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα, έτσι. Εγώ θα μου επιτρέψεις να πω, εντάξει, λέω την προσωπική μου άποψη, γιατί έχω δει, δεν είδα το πρώτο παιχνίδι με τη Θήβα εδώ. Δεν το είδα. Αλλά τα παιχνίδια τα άλλα τρία που έχω δει, νομίζω η Χαλκίδα είναι μακράν η καλύτερη ομάδα και από τη Μαλεσίνα, και δεν το λέω έτσι για κολακία, και από την Θήβα. Και η Θήβα χτες δεν μου άρεσε. Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ δεν έχω τις κατάλληλες γνώσεις για να αναφερθώ σε τεχνικά. Ούτε εγώ έχω. Όμως, αυτό που έχω δει. Τα λίγη μου εμπειρία, έτσι όσα χρόνια έχω παίξει ποδόσφαιρο και κάνοντας παρέα και μιλώντας και παρακολουθώντας κάποια στοιχεία, και αυτό εξαρτάται καθαρά στον προπονητή μας, τον Γιώργο Ντολάμπρου. Ο πρώτος στόχος ήταν να έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που να πιστεύει στον ίδιο στόχο. Αυτό το βάλαμε, το καθορίσαμε. Και το δεύτερο πράγμα ήταν αυτό το προϊόν που λέμε ότι είναι το ποδόσφαιρο στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει να πουλήσει. Το ποδόσφαιρο σήμερα έχει κουράσει όλη την Ελλάδα. Στη Χαλκίδα θέλει όλος ο κόσμος να δει μια ομάδα η οποία να πάει πιο μπροστά, αλλά μέσα από μια υγιή διαδικασία και παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο, ελκυστικό ποδόσφαιρο. Θέλει να δει γκολ, θέλει να δει φάσεις, θέλει να δει ποιότητα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και έξω. Η ομάδα δεν είναι οι 11 ποδοσφαιριστές και οι αλλαγές και ο προπονητής και ο βοηθός του ή και ο φροντιστής, ξέρω εγώ. Είναι η διοίκηση, είναι οι φύλαθλοι και είναι όλη η πόλη, όλη η Εύβοια μαζί. Εγώ αυτό το λέω, το έχω πει και σε προηγούμενες, ας το πούμε, συνεντεύξεις που έχω δώσει πολύ λίγες. Αν αυτό κάποιοι άνθρωποι που είναι στην ομάδα ή μέσα στην ομάδα, αν δεν φροντίσουν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, η ομάδα δεν θα γίνει ποτέ μεγάλη, όπως θα τη θέλαμε όλοι. Πέσατε το καλοκαίρι που μας πέρασε, μαζευτήκατε κάποιοι άνθρωποι εκεί και είπατε το καλοκαίρι ότι πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα. Μια ομάδα που θα έχει σωστές βάσεις, όπως λέτε και εσείς, κύριε Καριστινέ. Και σας βγήκε αυτό το πλάνο, παίρνοντας τον Γιώργο τον Λάμπρο προπονητή. Θα έλεγα από εκεί ξεκινήσατε πρώτα, πήρατε τον Λάμπρο προπονητή και κλείσατε κάποιους ποδοσφαιριστές τους οποίους εσείς τους πιστεύατε. Πες μας δύο κουβέντες. Πες μας δηλαδή για το πλάνο το καλοκαιρινό που σας βγήκε σε όλη την πορεία. Θα σας πω αμέσως. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Πέρυσι σαν ομάδα κάναμε ένα μεγάλο λάθος τραγικό και δεν το έχουμε αναφέρει ποτέ. Θα σας το πω τώρα με την ευκαιρία. Όταν κάνεις μια προσπάθεια, όταν δουλέψεις για κάτι, σίγουρα θα κάνεις λάθη. Και το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα αυτό. Έτσι λοιπόν κάναμε και εμείς. Κάποια λάθη όμως είναι μεγάλα και δεν μπορείς να τα διορθώσεις. Είναι αργά όταν τα ανακαλύψεις. Εγώ λοιπόν μετά από την περσινή χρονιά ανακάλυψα το εξής. Δεν πουλήσαμε σωστά κάποια πράγματα στον κόσμο. Δεν τα περάσαμε σε σωστό time. Με αποτέλεσμα να μην υποστηριχτεί η ομάδα
στην κατηγορία που ήταν από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι η δύναμη και ο κόσμος είναι η ομάδα. Στην ουσία ήμασταν μόνοι μας. Ήμασταν άπειροι, ήμασταν οικονομικά δύσκολοι. Είχα δώσει και σε μια εφημερίδα μια συνέντευξη και ήταν λίγο κάποιοι λόγοι που μας φέραν αυτό το αποτέλεσμα. Η βάση περσινή δεν ήταν καθόλου κακή, ήταν πολύ παρόμοια με τη φετινή. Μην πάμε δηλαδή ότι φέτος κάναμε μια τομή. Και πέρυσι είχαμε φτιάξει μια αξιόλογη ομάδα. Κατά την άποψη και τη συνεντεύξη όλων των προπονητών σε όλη την Ελλάδα που παίξαμε μέχρι και μετά την Άουσα, ήμασταν μέσα στις 4 καλύτερες ομάδες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήμασταν μέσα στις 2 καλύτερες ομάδες. Ποιοτική, δυνατή ομάδα, όμως δεν παίζουν μόνο οι 11, παίζει όλη η παρέα την μπάλα της. Δηλαδή, μπάλα παίζεις και έξω από το γήπεδο. Να προστατεύσεις την ομάδα σου από τις κακοτοπιές και όλα αυτά που ξέρουμε. Οπότε δεν έχει την ευθύνη ούτε ο προπονητής, ούτε οι ποδοσφαιριστές οι περσινοί, που πολλοί από αυτούς είναι και φέτος, ούτε οι παράγοντες. Όλο το πακέτο και η πόλη είμαστε συνυπεύθυνοι ότι η ομάδα υποβιβάστηκε. Όμως είχαμε κάνει μια, να το πω, μια βάση ότι αυτή η ομάδα θα πρέπει να γεννηθεί πάλι μέσα από την πόλη της. Να μην φέρουμε ξένους ποδοσφαιριστές. Γιατί υπάρχουν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες. Δηλαδή, είναι κακό κάποιος ποδοσφαιριστής να γυρίσει και να παίξει στην πόλη του και να ζει στην οικογένειά του? Ή δεν ξέρουμε ότι πολλά παιδιά πηγαίνοντας σε κάποιες ομάδες στο τέλος πεινάνε? Δεν μιλάμε να παίξουν ποδόσφαιρο και να κερδίσουν. Στο τέλος γυρίζουν εδώ πέρα και έχουν αδυνατήσει από την πείνα. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να προσανατολιστούμε στο σωστό το δρόμο, να γυρίσουμε πίσω στον τόπο μας κάποιους ποδοσφαιριστές και να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό όμως χρειάζεται ένας τρόπος να το περάσει στην αγορά, να το πιστέψει ο κόσμος ότι είναι έτσι. Αυτό φέτος το καταφέραμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Έχουμε περισσότερο κόσμο που είμαστε στο τοπικό. Φυσικά και είμαι ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας. Αλλά αυτό, εντάξει, δεν είναι και κάτι που δεν θα ήταν απίθανο για τη Χαλκίδα. Η Χαλκίδα είναι εύκολο να κάνεις πρωτάθλημα στο τοπικό. Οικονομικά η χρονιά βγαίνει, κύριε Καριστινέ? Ως γνωστόν δεν υπάρχει οικονομικός παράγοντας ισχυρός αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Όμως εγώ πιστεύω στον τρόπο και όχι στον κόπο. Έτσι λειτουργώ και τα έχουμε καταφέρει μια χαρά. Έχουμε λίγες βοήθειες, μάλλον έχουμε πολλές βοήθειες με μικρά ποσά, να το πω έτσι. Έχουμε απευθυνθεί σε περισσότερο κόσμο. Είναι κρίμα σήμερα να πιστεύει κάποιος ότι θα βρει ένα μέγα χορηγό που θα το εξασφαλίσει ένα μεγάλο μέρος του μπάτζετ της ομάδας. Ένα άλλο που πουλάει. Αν εγώ έλεγα σήμερα ότι έχω και ένα πολύ μεγάλο ποσό να διαθέσω στην ομάδα και εξασφάλιζα τη λειτουργία, θα δούλευε κανένας για την ομάδα? Όχι. Σου λέει χρήμα ο πρόεδρος, θα πληρώσει. Είναι απλά τα πράγματα. Ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Λογικά για να κυνηγάτε το πλάνο της Τρίτης Εθνικής έχετε κάνει και έναν σχεδιασμό οικονομικό για το πώς μπορεί να ταπεξέλθει η ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Σίγουρα είναι κάτι που με απασχολεί όλο το χρόνο. Φανταστείτε τώρα να κάνεις μια προσπάθεια να έρχεσαι από την περσινή χρονιά, να πω τη λέξη πεθαμένος, να αναστηθείς στο τελευταίο λεπτό και να ξαναπάς να κάνεις μια καινούργια ζωή. Είναι δύσκολο, έτσι. Και σκέφτομαι πάρα πολύ ότι αν η ομάδα ανέβει, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει την ίδια τύχη. Έχω κάτι στο μυαλό μου, δεν σας το κρύβω, αλλά όλος ο προσανατολισμός αυτής της λειτουργίας του στόχου είναι πάνω στη βάση, η οποία είναι πρέπει η ομάδα να περάσει μέσα από το πετσί, από το τομάρι όλης της πόλης. Ήδη έχουμε δείξει τα πρώτα βήματα, είναι καλή παρέα. Έχει αρχίσει ο κόσμος και έρχεται κοντά στην ομάδα. Πιστεύουμε να έρθει κι άλλος κόσμος σε αυτούς τους δύο τελευταίους αγώνες και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά του χρόνου να έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο και να μην εξαρτάται η ομάδα ούτε από τον Ταρανά, ούτε από τον Καριστινέ, ούτε από κανέναν. Να μπορούν να έρχονται κοντά άνθρωποι χωρίς να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να ματώσουν οικονομικά. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν ικανότατοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν πολλά χρήματα. Η ομάδα μας τους θέλει.
Θα δώσουμε φυσικά και μια συνέντευξη όταν με το καλό πάμε στην επόμενη κατηγορία, να καταλάβει ο κόσμος πέραν το τι κάναμε από αυτό θα φανεί πώς θέλουμε να συνεχίσουμε την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει το σχέδιο και θα έρθει πολύ περισσότερος κόσμος κοντά. Και εμένα μου ακούγεται έτσι προσωπικά, λέω την προσωπική μου άποψη, μου ακούγεται καλύτερο αυτό που λέτε. Η συλλογική προσπάθεια είναι που μετρά και νομίζω μέσα από συλλογικές προσπάθειες πετυχαίνεις πάρα πολλά. Συμφωνώ, αυτό λέω και εγώ. Πρέπει να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς θέλει να κάνει αυτή η ομάδα. Πρέπει να δείξεις το στίγμα σου. Και αυτό που κάνατε με τους ποδοσφαιριστές είναι το πιο σωστό, νομίζω. Δηλαδή, όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι από την Εύβοια και να παίζουν για τη Χαλκιδά. Είναι το πιο σωστό. Και αυτό φέρνει κόσμο στο γήπεδο. Γουστάρει ο Εβοέας. Δηλαδή, εγώ ξέρω στη Μαλαισίνα, έτσι θα σου πω ένα παράδειγμα. Στη Μαλαισίνα είχαν ανέβει από το μετόχι του Κυρέα που είναι ο Τσιβίκας, είχαν ανέβει 10 άτομα για να δουν το παιχνίδι. Εκτός έδρας παιχνίδι. Στο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι εδώ στη Χαλκίδα. Είδα κόσμο. Όχι σε ποιο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι μπερδεύτηκα τώρα με τη Θήβα. Είδα παιδιά τα οποία είχαν έρθει από τις Κονίστρες, επειδή κατάγομαι και από εκείνα τα μέρη, από τη Βόρεια Εύβοια, από πολλά σημεία. Και παιδιά τα οποία δεν είχαν μόνο φίλους ή ξαδέρφια ποδοσφαιριστές, είχαν έρθει και έτσι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, πριν πάμε για διαφημίσεις, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Ωραία. Επειδή και ο κύριος Καριστινός έχει ένα συμβούλιο, τον έχουμε φέρει εκτάκτος, δεν θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε μετά τις 4.30. Θέλω να το ρωτήσω για το τώρα, κύριε Καριστινέ. Δηλαδή, Κυριακή, το παιχνίδι με τον Έολο, τι ζητάτε από τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο, προφανώς και τους προσκαλείτε, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Το δείχνουμε με τη δουλειά μας, το δείχνουμε όμως και χωρίς κανέναν εγωισμό και με τις ανακοινώσεις μας και με τις συνεντεύξεις μας. Θέλουμε τον κόσμο κοντά. Αυτό αυτόματα δεν γίνεται. Πρέπει να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρινή σχέση με τον κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε και πίσω σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει, έχουν ματώσει, έχουν πονέσει για αυτή την ομάδα και να τους ξαναφέρουμε μαζί. Να πω και ένα παράδειγμα. Ο πρώην πρόεδρος ο Βασίλης ο Ταλανάς είναι ένας άνθρωπος που ίσως να αγαπάει περισσότερο από τον καθένα μας στην ομάδα. Ίσως σε κάποιες στιγμές να μην του βγήκαν κάποια πράγματα. Ίσως να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που να μην γνωρίζω. Πιστεύω όμως ότι είναι ένας από αυτούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα. Γιατί έχει μια πενταετή εμπειρία, γιατί έχει μια παρέα και κάποιους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν. Έχετε μιλήσει ακόμη και πιο πίσω. Με τον Βασίλη δεν έχουμε μιλήσει, για να είμαι ειλικρινής, όμως θα μιλήσουμε. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Σε αυτή την πόλη, όπως και σε όλη την Ελλαδίτσα μας εδώ, υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές που ίσως να μην μεταφέρουν κάποια πράγματα σωστά. Είναι γνωστό ότι με τον Βασίλη είχαμε έτσι, έχουμε λίγο ψυχραθεί. Ο Βασίλης μάλλον, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του. Επειδή όμως είναι ευαίσθητος άνθρωπος, θα μιλήσουμε, θα αποκαταστήσουμε αυτή τη μικρή ψυχράδα που είχαμε, παρεξήγηση. Όχι, δεν ήταν ακριβώς παρεξήγηση και πιστεύω ότι θα είμαστε μαζί. Όταν λέω θα είμαστε μαζί, δεν σημαίνει ότι ο Καριστινός πρέπει να σώσει και καλά πρόεδρος ή μέσα στο συμβούλιο. Εγώ ήμουν παρόν στην ομάδα, είμαι και θα είμαι. Εκτός αν έρθει ένα νέο συμβούλιο και μου πει ότι δεν σε αποδέχομαι για την όποια βοήθεια μπορώ να κάνω. Ωραία. Όλοι καλοί χωράνε. Να κλείσουμε. Τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν. Τα εισιτήρια μας καθυστερούν συνήθως γιατί μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Όμως κυκλοφόρησαν. Σήμερα τα έχουμε στα χέρια μας. Δεν θα κάνουμε προπόληση εισιτήριων γιατί δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Στο γήπεδο. Ναι. Θα έχουμε εκδοτήρια. 8 ευρώ, ναι. Θα δούμε τώρα αν μπορέσουμε κάποιους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εντάξει, και αν δεν υπάρχει και κάποιος δεν έχει χρήματα, νομίζω. Είπαμε στη Θήβα. Ούτως ή άλλως το δείξαμε και αυτό και στον προηγούμενο αγώνα. Στη Θήβα και στη Μαλαισίνα είπαμε είχαν 10 τα εισιτήρια. Το είπαμε και αυτό, ναι. Ωραία. Εσείς κρατάτε μια σταθερή πολιτική, σημαίνει ότι θέλετε τον κόσμο δίπλα. Βεβαίως, ναι. Το συζητήσαμε και αυτό πολύ. Εντάξει, 5 ευρώ θέλουμε και η ομάδα λίγο να βοηθηθεί. Η αλήθεια είναι αυτή. 10 ευρώ είδαμε ότι είναι. Μοιράσαμε λίγο την απόσταση. Να πάμε όλοι. Κύριε Καριστινέ, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε μέχρι εδώ στο στούντιο του Ράδιο 1. Χίλια ευχαριστώ.
και να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα του ΑΟΚ Χαλκής. Νομίζω είναι υπόθεση όλων μας. Και εμείς θέλουμε τις ομάδες της Εύβοιας, και λέω θέλουμε, ακόμα και τον Ηρακλή να μείνει στη Β και η Χαλκίδα να ανέβει στη Β και στην Α Εθνική. Γιατί έχουμε και εμείς ένα αντικείμενο να ασχολούμαστε με πιο πολύ ζήλο. Είμαστε μικροί αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ καταρχήν για τις ευχές και το καλεσμά. Είμαστε μικροί στα κυβικά, αλλά είμαστε πολύ μεγάλοι στην ψυχή. Δεν σας κρύβω ότι οι στόχοι μας είναι πολύ ψηλά. Όμως χρειάζεται πολλή δουλειά και θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά.